Σάιμον, καταρχάς συγχαρητήρια. Πήρατε αρχικά το κύπελλο, πήρατε τώρα το πρωτάθλημα και οι καρποί τελικά ευδοκίμησαν για να στεφτείτε τα πλούχη. Πραγματικά θέλω πρώτα να πω ένα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, γιατί αυτά τα τελευταία χρόνια που κάθε φορά βρεθούμαστε στους τελικούς, πραγματικά ο ένας δίνει ό,τι έχει και δεν έχει κάθε φορά για αυτούς τους τελικούς και τους αξίζουν ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Όπως είπες, η δουλειά πάντα φέρνει καρπούς. Αυτό ήταν το μότο μας από την αρχή της χρονιάς, αυτό ήταν το mentality που είχαμε από την αρχή της χρονιάς και περιμέναμε πότε αυτή η δουλειά τελικά θα φέρει αυτούς τους καρπούς. Και το ένα παιχνίδι που καταφέραμε να κερδίσουμε την ΑΕΚ στην έδρα της ήταν αυτό που μας έδωσε το πρωτάθλημα. Περιμένατε ότι από την αρχή της σεζόν ότι ο φετινός κεραυνός θα μπορέσει να κατακτήσει τον double? Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Ο κεραυνός αυτό είναι. Ο κεραυνός είναι ομάδα που κάθε χρόνο διεκδικεί ό,τι υπάρχει. Ευρώπη, Κύπρο, ό,τι υπάρχει. Αυτό σημαίνει κεραυνός. Και ένα μήνυμα και για τον κόσμο και για την επόμενη μέρα για τον κεραυνό. Γενικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος αγκαλιάζει το μπάσκετ. Η έδρα εδώ ήταν καταπληκτική, η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Αν εξαιρέσουμε ένα-δυο παρεμβολές στο τέλος, ο κόσμος ήταν ωραίος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικούς μας, στους ανθρώπους που μας στηρίζουν πάντα. Σήμερα δεν μπόρεσαν όλοι να είναι εδώ. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσει όλος ο κόσμος να είναι στα γήπεδα και να στηρίζει την ομάδα του και να αγκαλιάσουμε αυτό το όμορφο πράγμα που λέγεται μπάσκετ.